να κατατρέχουν το σύνολο. Με άλλα λόγια, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι υπάρχει συγγενή σχέση ιδεολογική, γι' αυτό δεν κάποια πράγματα δεν αντιμετωπίζονται. Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει ακόμη να βρει τον εαυτό του ενώ είναι η κυβέρνηση. Είναι ένα συνοθήλευμα συνιστουσών από τα άκρα αριστερά μέχρι σε όποιο βαθμό θέλετε. Και το χειρότερο όλο θα σας πω, έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια αστυνομικοί, δικαστές, διότι από τη μια μέρα να συλλαμβάνει, την επόμενη να είναι ελεύθερος, το ίδιο και οι δικαστές να δικάζουν και την επόμενη μέρα να αποφυλακίζονται, είδαμε τι συμβαίνει ακριβώς στα 3 χρόνια. 2 νόμοι για αποφυλακίσεις, 12.000 και ποινικοί κρατούμενοι με, θα έλεγα, με εγκλήματα βαριά. Το ίδιο και οι αστυνομικοί, το να συλλαμβάνουν κάποιον και την επόμενη μέρα να τον βλέπουν ελεύθερο, ξέρετε, αυτό με έναν τρόπο τους καθιστά ανενεργούς. Παρά το φιλότιμο, ότι υπάρχει σήμερα και λειτουργεί, επαφείται μόνο στο φιλότιμο των αστυνομικών και τίποτε άλλο. Έχουν αφοπλιστεί σε κάθε βαθμό. Είπατε προηγουμένως σε ό,τι αφορά τις κινήσεις τους, τον τρόπο λειτουργίας τους. Δεν είναι δυνατόν με, αν θέλετε, κάθε φορά να παρακαλούν ακόμα και η ηγεσία, βιοτέχνες, επιχειρηματίες να δώσουν καύσιμα, να αλλάξουν τα ελαστικά. Άρα δηλαδή έχουμε μία αφοπλισμένη, μία δύναμη, μία ανενεργή αστυνομία κάτω από την επιλογή αυτή της κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι διαφορετικό που κανείς θέλει να τονίσει. Βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ξανά τα ίδια. Είναι τρομερό. Έχουν σηκώσει ψηλά όλα τα χέρια πανεπιστημιακοί, δικαστές, αστυνομικοί. Κύριε Κυριαζίδη, διότι αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαζίδη. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Πάντως θα είναι έντονη. Σίγουρα. Η συζήτηση μέσα στη Βουλή.